Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είχα πριν από λίγο συνάντηση με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μεϊμαράκη. Ξέρετε, οι διαφορές μας με τη Νέα Δημοκρατία είναι αγεφύρωτες. Ωστόσο, θεωρώ ότι έπρεπε να γίνει αυτή η συνάντηση για να επιτελέσω τον θεσμικό μου ρόλο όπως βάλει το Σύνταγμα. Με τον κύριο Μεϊμαράκη, παρά τις χαόδεις διαφορές, είχαμε μια ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων. Το πρώτο που θέλω να επισημάνω είναι ότι οι αυγουστιάτικες εκλογές εξπρες δεν είναι δυνατόν από την πλευρά του Προέδρου της Δημοκρατίας να οδηγήσουν σε ακόμα μεγαλύτερη επίσπευση από τα προβλεπόμενα όρια που επιτρέπει το Σύνταγμα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν είναι δυνατόν να πάρει μία απόφαση ως εντολοδόχος του Μαξίμου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι Πρόεδρος όλων των Ελλήνων και αυτό που οφείλει να κάνει είναι να προασπίζει τη Δημοκρατία. Επομένως, στη συγκεκριμένη περίπτωση να δώσει ευχέρεια στον ελληνικό λαό να εκφραστεί όσο το δυνατόν πιο ενημερωμένος και να πάει στις κάλπες με όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση. Αυτό σημαίνει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν μπορεί να βάλει εκλογές νωρίτερα από τις 27 Σεπτεμβρίου. Νωρίτερα από την ημερομηνία της 27 Σεπτεμβρίου. Θα είναι απαράδεκτο και ανεπίτρεπτο να το κάνει. Και αυτή τη στιγμή και από αυτό το βήμα απευθύνομαι στον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον καλώ να κινηθεί με βάση τους κανόνες της δημοκρατίας και να προασπίσει τη δημοκρατία και να προασπίσει τη δυνατότητα του ελληνικού λαού να πάει στις κάλπες με όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι έκανα μία πρόταση, η Βουλή είναι ανοιχτή και έχουμε τη δυνατότητα να πάμε και να ψηφίσουμε την ακύρωση του φεουδαρχικού μπόνους των 50 εδρών που παίρνει το πρώτο κόμμα. Έκανα αυτή την πρόταση η οποία αν βρει ανταπόκριση και ελπίζω να βρει ανταπόκριση και καλό να βρει ανταπόκριση θα μπορούσαμε να πάμε στις προσεχείς εκλογές, στις εκλογές που έρχονται με ένα καινούριο εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής. Ένα δίκαιο εκλογικό σύστημα για την ανώθετη έκφραση της θέλησης του ελληνικού λαού. Δεν πήρα απάντηση σε αυτό το θέμα από όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Και κυρίως δεν πήρα απάντηση από το Μαξίμου. Καλό λοιπόν το Μαξίμου να πάρει θέση στην πρότασή μου. Εκτός και αν το μπόνους των 50 εδρών είναι και αυτό προδιαγραφή του μνημονίου. Θα ήθελα να πω επίσης ότι οι διερευνητικές εντολές και η άσκηση αυτού του ρόλου στις διερευνητικές εντολές δεν είναι σοου, αλλά μια δημοκρατική θεσμική λειτουργία που επιτάσσει το Σύνταγμα. Και όπως ξέρετε, εγώ αξιοποίησα αυτές τις εντολές όχι μόνο για να κάνω επαφές σε ένα κλειστό κλαμπ αρχηγών, αλλά τις αξιοποίησα πρώτα απ' όλα και κυρίως και τις αξιοποιώ ακόμα για να έλθω σε επαφή με την κοινωνία, με τους φορείς που εκφράζουν την κοινωνία. Σήμερα είχα τη δυνατότητα να συναντηθώ με το κίνημα κατά της εκποίησης του ελληνικού και συμφώνησα μαζί τους ότι το ελληνικό δεν είναι δυνατόν να παραχωρηθεί και μάλιστα μπυρ παρά στον Λάτσι. Είχα τη δυνατότητα επίσης να συναντηθώ με την Γενόπ ΔΕΗ και να πω ότι είμαστε κατά της ιδιωτικοποίησης Γενόπ ΔΕΗ, πράγμα που είναι έγκλημα, και κατά της προσπάθειας συρρήκνωσης και διάλυσης της ΔΕΗ
όπως προβλέπει δυστυχώς το τρίτο μνημόνιο. Προασπίζουμε την δημόσια ανασυγκροτημένη ΔΕΗ, η οποία είναι ο ενεργειακός γίγαντας της χώρας μας και μπορεί να αποτελέσει ατμομηχανή για τη διέξοδο από την κρίση και την ανάπτυξη. Επίσης, το μεσημέρι είχα σειρά συναντήσεων και κοινή σύσκεψη με φορείς και ομοσπονδίες εργαζομένων και ομοσπονδίες συνταξιούχων, όπου εκεί μου δόθηκε ευκαιρία να ακούσω τις απόψεις τους και να εκθέσω επίσης τις δικές μας θέσεις. Ότι εμείς θα πάρουμε πίσω και θα ακυρώσουμε το τρίτο μνημόνιο και μαζί με αυτό βεβαίως όλα τα μέτρα που περιέχει το τρίτο μνημόνιο, τα οποία κατακρεουργούν το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό μας σύστημα και βεβαίως κατακρεουργούν τα εργασιακά δικαιώματα και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αυτές οι θέσεις οι δικές μας είναι δεσμεύσεις και προκύπτουν από τη διερευνητική εντολή και την επαφή μας με την κοινωνία. Και αυτό που βλέπω από την επαφή μας με την κοινωνία είναι ότι ο ελληνικός λαός επιμένει και θα βγάλει αντιμνημονιακή βουλή. Μια βουλή η οποία θα χαράξει ένα καινούριο, συνεπή και σταθερό, αταλάντευτο δρόμο μιας νέας αντιμνημονιακής προοδευτικής πορείας για τη χώρα μας.